Ακόμα και το ΣΔΟ τον σήμα ήταν σήμα 2 εντελώς. Τέλος πάντων, καλησπέρα. Θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ όμορφο ντέρμπι για τον τρίτο όμιλο της Master League. Η Χήμα υποδέχονται τους Αμφιδέξιους. Για τους Χήμα είναι το 8, το 4, το 11, το 13 και το 20. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Αμφιδέξιους και τον Αφουσεβίδη συγκεκριμένα, ο οποίος ποστάρει. Για τους Αμφιδέξιους είναι το 8, το 99, το 6, το 5 και το 13. Ο Πανόπουλος είναι τώρα με την μπάλα, το νούμερο 20. Αμάρι το σκριν, το σκάρι για 2 αυτός, είναι έστοχος. Είναι στο συγκεκριμένο ο Πανόπουλος. Πήρε και ωραίο σκέλα από τον Ζορμπά και ελευθερώθηκε. Πήρε ένα σούτ, αλλά Κώστας Λούκας. Και στην κλίση. Τώρα κέρδισε φάουλ ο Αφιξεπίδης, δυστυχώς είχα ένα πρόβλημα με την γραμματεία και δεν πρόλαβα να δω το ποιος έκανε το φάουλ και μέσα περιγράψει τη φάση ακριβώς. Είναι έστωχος και στην πρώτη βολή ο Αφιξεπίδης. Πολύ ελεύθερη βολή. Στο φάουλ του χρεώθηκε ο Πανόπουλος. Ο Ζορμπάς είναι τώρα με την μπάλα. Πάρε το σκρίνο από τον Κυριακόπουλο. Τώρα ο Παπαγεωργίου έδωσε στον Χάτζη ο Σίφος, που δέχτηκε τον μπλοκ. Αλλά με φάουλ ερητής και τώρα θα στάρει δύο ελεύθερες βολές. Μπορεί το φάουλ να μην έγινε κιλά, αλλά έγινε χαμηλά με το σώμα. Είναι έστοχος στην πρώτη βολή. Πήγα φάουλ σε Μαρκό που λέει όλα καλά. Είναι άστοχος στην δεύτερη βολή. Ριμπάλ πήρε ο Αφουσενίδης. Έδωσε πολύ ωραία πάσα. Και τώρα ο Μαρκόπουλος κέρδισε τον φάουλ. Ο Αφιξενίδης πήρε να δώσει μια πολύ ωραία πάσα κάτω από τα πόδια στον Κοσκινά για να φύγει αυτό στον ενθουσιασμό. Μαρκόπουλος στο στάρι δεν έχει βολές. Είναι το δυνατό του σημείο βολές. Είναι άνθρωπος που μάθησε το αφιξενίδη. Τελειάζει όπως η δεύτερη βολή και 3-2 τώρα το σκορ. Κυριακόπουλος επαναφέρει δίπλα στον Πανόπουλο. Ο Χατζίος, όχι. 3-3 από τον Ζορμπά, είναι άστοχος. Αλλά το πλούσιο μου πήρε ο Παναγάιος. Παρά, έρχεται φάουλ. Ζορμπάς από τον Παλαιοδημόπουλο. Τι είναι, παιδιά? Ξανά εγώ. Πέρασε και πάλι ο χαρούμενος υπεύθυνος του Φαραρίνα και μας έρθει πάλι ένα αγόγελο. Πίσω στα δικά μας τώρα ο Κυριακόπουλος προστάρει τον Παλαιοδημόπουλο. Καλή άμυνα από τον Τίτο. Αφουξενίδης τώρα. Πάλι πέρα στο μέχρι τίποτα για τον Μαρκόπουλο. Τα κατάφερε. Ο Μαρκόπουλος θα βαντάει και περιμένει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να καταβούν για μια σετ επίθεση. Στο διαδίο είναι έρμπολ από τον Κοσκινά. Πηγαίνει ο Τίτος και ο Παλαιοδημόπουλος τώρα χάνει την μπάλα και την κατοχή ταυτόχρονα, καθώς η μπαλά είναι τώρα για τους Χήμα. Yeah.
τώρα με την μπάλα. Πέρα το σκύρο από τον Κυριακόπουλο, για να κόβει ο Σκάλι την μπάλα. Τώρα ο Μαρκόπουλο τρέχει. Και στο αρχή στο layout για το 3-4. Παντόπουλος Βουρμπάς για τρεις. Είναι άστοχος. Τριβάζω θα τσιλωθεί. Έκλεισε ο Παλαιοδημόπουλος. Και τώρα ο Σκυλάς. Κάνε δύο πατά. Πώς δεν καταλάβει την πάσα, να τα δύο έγιναν. Πάντως φάω λέγανε ο Παγιωριού. Τελερό. Έκλειψε τώρα ο Χατζηγιωστής. Ο Ζορμπάς είναι τώρα με την μπάλα. Κυριακόπουλος, Παλόπουλος, καλά Κυριακόπουλος, κερδίζει το φάουλ, κύριος Παργιέλεκρος Βολές. Ο Αφοξελίδης βγαίνει και μπαίνει ο Χρύς, βγαίνει και ο Κοσκυλάς και μπαίνει ο Παλόπουλος. Αντόπουλος, το 3-4 παραβέλη. Γελάμε σε αυτό το 2-4 και 4 άλλα. Ο Αντόπουλος για 3 είναι άστοχος. Rebound πήρε ο Χατζηγιωσήφ. Ο Παγιωργίου τώρα θα πάρει την μπάλα. Μπαίνει μέσα ο Παγιωργίου. Θα κερδίζει το φάουλ. Θα φέρουν και ελεύθερες βολές. Κλειστές οι άμπλες. Δεν αφήνουν ελεύθερο να μπει το καλάθι. Έχουν κάνει ήδη αμφότερες και δύο ομάδες από τρία φάουλ. Είναι εύκολο την πρώτη βολή του Παγιωργίου για το προβάδισμα. 5-4. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Rebound πήρε ο Τίτος. Και τώρα ο Κεχρής. Το coach είναι πως είναι πολύ δύσκολο να κουτσάρει στην Κεχρή. Δύσκολος παίχτης. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ παλιτός, πολύ καλός. Ξέρει τώρα για τρεις. Και είναι άστοχος. Θα καλύψε Βεντέτα. Αυτά σου δεν. Και σωστή στο lay-up για το 7 όλα, πολύ ωραίος και ο Ζορμπάς, αρκετά δυνατός, αθλητικό κορμί, πασχετικός. Ο Κεχρής τον Παλαιοδημόπουλο, μπαίνει μέσα αυτός, σωστοχή, ριμπάλτο, αθλητικό από τον Παλόπουλο, ο Τίτος. Κεχρής μπαίνει μέσα, είναι άστοχος, ο Παλαιοδημόπουλος στο φόλο, αστόχησε. Και πάλι δεύτερο άστοχο από τον Παλαιοδημόπουλο, παίρνει τρίτο αθλητικό rebound του Παλαιοδημόπουλου στην ίδια φάση. Και τώρα ο Κεχρής στο σώρο για τρεις. Για το 17 και τώρα έχουμε time out και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out, 17 κερδίζουμε οι αμφιδέξοι τους σήμα. Για τους σήμα είναι το 8, το 20, το 4, το 15 και το 13, ενώ η απ' τη δέξη είναι το Παγιωριού και εκεί.
στόχησε. Έκανε λάθος πάσα όπως και ο Κεφρής για τον Μαργόπουλο. Την πεντάδα των αμφιδέξιων εσωτερικών ακόμα είναι το 23, το 8, το 13, το 10 και το 6. Χατζιωσής, Φωλοροφαντουδάκη, Ζορμπάς για 3, είναι έστοχος για το 10 όλα. Ο Κεχρής δίνει στον Μαρκόπουλο. Κύτος, το σουτάρι αλλαγκαστικά, γραφτεί και ο χρόνος. Η μπάλα όμως βγαίνει έξω, ρίσκαλ το χατήρι. Και το 10 όλα παραμένει. Χατζιωσήφ δίνει στον Παλόπουλο. Το Παγιοργίου τώρα στον Χατζιωσήφ που σάρει για 3, είναι άστοχος. Ριμπάντο όμως πολύ ψηλά από τον Παγιοργίου που γυρίζει και στον για 3. Είναι κακό το σουτ. Πλέον όμως και πάλι ο Χατζιωσήφ στην μπάλα. Ο χρόνος ανανεώθηκε. Δεν έπρεπε να ανανεωθεί πιστεύω γιατί δεν βρήκε μόνο καμπλό. Περφανουδάκης ποστάρει και στο σι. Και το 12-10, πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο παίκτες από τους εκεί μας ζητήσαν να αλλαγή, προφανώς κουρασμένοι. Ο Κεχρής, Τολτίτο και τώρα Μαρκόπουλος, που μπαίνει μέσα. Πάλι ο Δημόπουλος. Πάλι άμυνα από τις... Έκανε το Παγιοργίου νομίζω τώρα, έγιναν δύο αλλαγές για τους αμφιδέξιους. Βγήκε ο Κεφρής και ο Τίτος και βγήκε συνεχίζει το Μαρκόπουλο που είναι έστοχος το 13-12 λεπτό. Και ο Καρελόπουλος που το λέει κοσπιλά, ενώ για τους Χίμα βγήκε ο Χατζιωσήφ και μπήκε το νούμερο 19 ο Παγόπουλος. Λάθος την εσωτερά έκαναν αλλαγή έχουμε τώρα. Ο Παγιοργίου θα βγει και θα πει ο... Το νούμερο 7, ο Γρομιτσάρης είναι. Είναι έστωχος στην πρώτη βολή. Ο Μαρκόπουλος που κέρδισε το φάουλ στο κέντρο από τον Ζορμπά. Είναι έστωχος και στην δεύτερη βολή, 15-12 σκορ. Προφανώς πλέον δεν έγινε λάθος επίθεση, αλλά καλά θεία από τους Σχήμα. Τώρα έκλειψε ο Κοσκυλάς. Πάλι ο Δημόπουλος. Πολύ ωραία ενέργεια, στόχησε. Τώρα ο Ζορμπάς έκανε βήματα. Και έχουμε άλλα εκεί. Ο Ζορμπάς θα βγει και θα μπει ο Παγκόπουλος. Παραλέγω τον κλείσμα του Παγκόπουλος. Πάλι ο Ζορμπόπουλος, είναι άστοχος. Τώρα η μπάλα είναι και πάλι για τους αμφιδέξιους. Πάλι ο Ζορμπόπουλος έχει υποχρεωθεί γύρω στα 5 ριμπάντ, και πολλά θετικά πρέπει να είναι. Κοσκυλάς, στους διατρείς, από
από τον Καλελόπουλο, έλα έξω, πώς και δούμε κατά 18 τραγωστό. Πανόπουλος μπαίνει μέσα. Ο Φραγκόπουλος αστόχησε, πήρε το rebound, το όμως ο Φραγκόπουλος τρεις τώρα για τρεις, είναι άστοχος. Rebound ο Φραγκόπουλος, για το 14-18, πριν το rebound το πήρε το επιθετικό ο Πανόπουλος. Μετά το άστοχο και του Φραγκόπουλου. Πόδι έκανε τώρα ο Ορφανουδάκης και πάλι λέει και πάλι για 14 λεπτά για τους αυτοδιέξιους. Ο Καμιλόπουλος είναι πάνω με την μπάλα. Ο Ορφανουδάκης έγινε αλλαγή στο σκριν με τον Καμιλόπουλο. Καλλιόπουλος στους δύο ελεύθερες βολές. Ήλα έστω στο πρώτο βολέ, 14-19. Ήλα έστω στο δεύτερο βολέ, 14-20 στο σκορ. Ο Παγόπουλος μπαίνει μέσα και δίνει στο φάουλ. Ήταν δύο λεπτές βόλες τώρα ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος είναι έστωρος και στις δύο βολές. Μία επίθεση είναι τώρα 18,5 δευτερόλεπτα. Όλα για τους... Δεξιούς, δεν έχουν φάουλ να δώσουν, ο Γραμμιτσάρης είναι από τον Κωστινά. Καλελόπουλος, περδεύονται τώρα και ο Αρχονδάκης να κλέψει, σουτάρει στη λίξη του χρόνου και δεν είναι σωσή. Ο Παλόπουλος, και αυτό είναι λοιπόν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, που θα φτάσω λίγο το δεύτερο δεκαλέπτο. Επιστρέψαμε, μόλις δείτε θέλω να χάσατε. Για το 4-10 λεπτό, όπου είναι η Σίμα με την μπάλα, έκανε λάθος τώρα ο Ροφανουδάκης. Η Σίμα είναι όχι το σωστό πρόβλημα, είναι ο Δόχος. Πολύ ωραίο μπλοκ από τον Παγόπουλο στον Παγόπουλο. Η Σίμα είναι το 19, το 99, το 15, το 7 και το 20, ενώ για τους αμφιδέξους είναι το 5, το 0, το 10, το 8 και το 6. Ο Παπαδόπουλος αυτό εξεφύλισε ένα πολύ όμορφο lay-up απέναντι σε όλη την άμυλα. Καλελόπουλος, μπαίνει μέσα και κερδίζει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Παλόπουλος τώρα αποστάρει. Έκλειψε ο Ροφανουδάκης. Ήρθε το κεφάλαιο ο Παλόπουλος. Τώρα ο Παλόπουλος είναι με την μπάλα. Παλόπουλος τώρα για τρεις, τώρα είναι άστοχος. Όπως κοιλάζει περνέστηκε λίγο. Πάρα σε καταφύλλε και πάλι δικιά του. Αλλαγής τώρα ο Λεδάκης. Μπρασμένος πάντων. Πάλι ο Δημόπουλος. 3 δευτερόλεπτα ήταν μέσα ο... Τώρα έχουμε αλλαγές και τις δύο ομάδες. Ο Κεχρής θα μπει στη θέση του Κοσκυλά και ο Φεξελίδης στη θέση του Παλόπουλου. Ενώ ο Ροφανουδάκης και ο Μιτσάρης θα βγουν και θα μπει ο Χατζηγιοσύφ. Ο Παλόπουλος είναι στον Παδόπουλο. Ο Παδόπουλο κερδίζει τον φάουλ από τον Μαρκόπουλο, λίγο φάουλ, και θα φτάνει δύο ελεύθερες βολές ο Παδόπουλος.
που θα πάει να ισοφαρίσει. Παραγή έχω τώρα Μαρκόπουλος, μπορεί να έχει και δύο φάουλ για τον επιθέτει ο προπονητής του και μπέλε ο Τίτος. Είναι άστρος ο προπονητής του Μαρκόπουλος. Είναι άστρος στη δεύτερη. Προβόσμα εκτός πολλούς πόντου για τους ο Χαρελόπουλος αστόγησε, τώρα ο Αυτοξελίδης. Δεν έπρεπε κάποιος σημαντικός. Δεν έπρεπε κάποιος σημαντικός, όχι. Θα με το ευχαριστήσω. Πάμε πολύ μακριά, και το 23-19. Παντόπουλος για 2, είναι άστοχος. Rebound, πίσω πήρε. Εγώ τώρα μου τώρα Παλαιοδημόπουλος, είναι με την μπάλα. Περνάει, Καλελόπουλος τώρα, σουτάρει για τρεις αυτός. Τρία στα τρία τρίποτα από τον Καλελόπουλο. Και 19-26 το σκορ. Θα επιστρέψω σε λίγο για το τέλος δευτέρου του χρόνου, του πρώτου χρόνου. Θα επιστρέψουμε για τους Σίμπα. Είναι το 19-4, το 13, το 8 και το 11 για τους αμφιδέξους, είναι το 8, το 23, το 99, το 13 και το 0, το σύστημα δίνει ο Τεχρής, θα πάρει σκρίλα από τον Αφουσελίδη, ο Τίτος τώρα, στον Παλαιοδημόπουλο, Τεχρής και πάλι, Καλελάβος πάσα, έκλεισε ο Ζορπάς και κάνει το φάουλ τώρα ο Τίτος για να σταματήσει τον εφηβιασμό, σωστό φάουλ. Πώς θα πάσει ο Παλαφέρη. Ο Παλαδόπουλος δίνει πολύ ωραία στον Κυριακόπουλο που είσαι στο σύ. Νομίζω ότι έκανε βήματα επειδή πήγε μπάλα μπάλα από τον Λόπο, αλλά πρώτα έχει προηγηθεί το φάουλ. Και κέρδισε ο Καλελόπουλος. Αυτό ακριβώς ξεκινήσει και ο διαιτητής. Πρώτα έγινε το φάουλ και πρώτα βήματα. Αποστολίδης, Πουστάρη, Τίτος για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound πήρε ο Παδόπουλος. Αστοχή, κερδίζει το φάουλ όμως. Ο Τσόλ είναι το φάουλ, από τον Τίτο είναι το φάουλ και πάλι. Και το στάζει τώρα για λίγο ρεσβολή στο Τζορμπάς. Και λέει το φάουλ του Τζορμπά από ότι θα βγει και θα μπει ο Κοσκυλάς. Δεν μπορούσα να κάνω. Είναι άσπρος η πρώτη βολή. Είναι έστοχο στη δεύτερη. 20-26 τώρα. Ο Χρυσελίδης δηλήσουν, όχι δεν δηλήσει κάτων. Θα την μπάλα τώρα ο Κεχρής. Ο οποίος τώρα για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάλτο ο Χατζη Ιωσήφ. Ο Βαδόπουλος, το οποίο είναι νέα μεταγραφή για το σχήμα. Παραγγείο Ριβίου, πάλι αρχίσεις το βάζει, τον καταφέρνει. Τεχρής φαλ μάλλον. Τεχρής, σταματάει στο ρίγα
Γεωργίου, ο Παπαδόπουλος είναι με την μπάλα. Πρώτα φορά της τρίπλας έκανε τώρα ο Παπαδόπουλος. Κάνεται από τον Μάφου Ξελίδη, αυτό γιστό Ξελίδης, τον Παλαιοργίου και τώρα ο Παπαδόπουλος, ψαριατρής αυτός, έλεγε άστοχος. Ο Παλαιοργίου κατάφερε κρίση και κατοχή. Ο Παπαδόπουλος, ο Ζορμπάς. Ο Παπαδόπουλος, ψαριατρής, έλεγε άστοχος και πάλι. Το ριφάλ του Μάφου Ξελίδης, πολύ ωραία πέρασε τον αντίπαλο. Αλλαγή έγινε τώρα ο Αφοξελίδης που έκανε φάουλ και μπήκε ο Καλελόπουλος. Ο Ζορμπάς τώρα ταλαιπωρεί και λαντή Παλιάβλα, του Μαγιοργίου στα 3 και λέει άστοχος. Πάρα πολλά τα τρίποτα το λέει σχήμα. Τουλάχιστον αυτοί δέξι που γνωστάρει παρόμοιο αριθμό στους τριπότολ έχουν στοχίσει. Βαγόπουλος τώρα στον Κυριακόπουλο. Ο Ζορμπάς. Στοχή, πολύ καλές από κάτω. Και τώρα έχουμε time out και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 3:40 της δευτέρας περίοδου. 22-26 κερδίζουν από τη θέση της σχήμα για τις αμφιδέξεις είναι το 0, το 10, το 5, το 6 και το 23. Στο μεταξύ το νούμερο 4 θα διευθύνει τα λιφάλ. Ενώ από την άλλη η σχήμα είναι το 4, το 20, το 11, το 19 και το 13. Κοσκυλάς δηλαδή την μπάλα, κοιτάρει για δύο, είναι άστοχος, την μπάλα πήρε ο Παπαδόπουλος και τώρα ο Παπαδόπουλος είναι με την μπάλα. Κοστάρει δύο ελεύθερες βολές. Νομίζω ότι θα συμπληρώσει μαζικά να έχουν συμπληρώσει. Είναι άστοχο στην πρώτη βολή ο Κυριακόπουλος. Είναι άστοχο στη δεύτερη, 23-26 από το σκορ. Αλλά σκυλάς έβλε βόλος του, έκανε λάθος πάσα για την πάση του ταμείου, όμως πάση στη γραμμή ο Χατζηδιωτής του πλέψουμε. Ο σκυλάς τώρα για 2 ή 3 δεν είναι άστοχος. Τρέχει 26 σκορ, παραβέλει. Δεν
βήματα έκανε τώρα ο Μαρκόπουλος και κλείστηκε, τρύπησε κάτω. Ο Παλόπουλος δεν θα δώσει. Θα πάρει το στρέλα από τον Ζορμπά, ο οποίος δεν είδα πότε πέρασε το παιχνίδι. Δηλαδή είναι ώρα στο παιχνίδι και εγώ δεν το έχω δει. Έκανε φαουλ και θα πάρει στις βολές τώρα ο Κεφρής. Το φαουλ το έκανε ο Παντόπουλος. Έστωπα στην πρώτη βολή του Χρύς. Λάστωπα στη δεύτερη. Ο Κυριακόπουλος πέρα το rebound. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Σίμα. Έγινε η επαναφορά, ο Παλόπουλος είναι με την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Παλόπουλο, από την αστραφή. Πολύ ωραίο καλάθι. Και 25-25 σκορ. Πολύ ωραίες διαδικές σταυρωτές, τρίπλες και αλλαγές κατεύθυνσης τρίπλες. Με τελευταίο το ρολάρισμα και το fade away shoot. Ο Παλόπουλος τώρα για τρεις είναι άστοχος. Κόπουλος τώρα ελευθερό για να βάλει μέσα. Βρισκόμαστε εδώ τελευταία, 45 δευτερόλεπτα. Όπως πλάσε έκασε την μπάλα, ο Κυριακόπουλος κέρδισε τον φάουλο από τον Κεχρέα, ακριβώς 40 δευτερόλεπτα. Και το σκορ για ελεύθερες βολές. Το φιδέξι τώρα είναι νευρική ομάδα, τσακώνει τώρα και μεταξύ του. Τα λέγανε σε λίγο έντονο ύφος όπως κοιλάς με τον Κεχρή, τον Αδέλ, τα χέρια τους και τα λάκα, όλο αυτό το μαντικό πνεύμα. Καλή φωτά λεβέδια να τα πούνε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος αυτό έχει συγκριστεί από λέω και ισοφάρισε για τα 27 όλα. Δεν είναι το σύστημα ο Κοσκυλάς. Μαρκόπουλος μπαίνει μέσα και κερδίζει φάουλ από ποιον. Από τον Είχαμε 27-29. Όλοι την αντίδραση θέλουν να χαλάσουν τώρα για αυτούς, ώστε να μείνει πολύ λιγότερο πιθανός χρόνος για τους αφιδέξιους. Θα μείνει λίγο σε 3 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος. Παλόπουλος για 2, είναι άστοχος. Πολύ καθαρούνε. Μαρκόπουλος, Αργιατρής. Αυτή είναι η λύση λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. 27-29 κερδίζει λέει η αμφιδέξη τους Σίμα. Επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο ημιχρόνο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημιχρόνο. Η μπάλα για τους είναι.
Μετά θα σας πω, έχει σήμερα το 7, το 8, το 15, το 19 και το 11. Θέλω για τους... για τους αμφιδέξιους είναι το 5, το 10, το 6, το 13 και το 8, ό,τι το σύλλε με την μπάλα. Έχω στη δεύτερη βολή, 30-27 είναι τώρα το σκορ. Τρέχω πάντω στο διατρίς τώρα από τον Κυριακόπουλο, είναι άστοχος. Ρεπάρει το Ρεμπιτσάρης και τώρα από τον Αγιοργίου, στον Παπαδόπουλο, το σκορ αυτός διατρίς. Και θα ρίξει το προσωπικό του λογαριασμό από το 6.75. Έχει 1 στα 4, 1 στα 5, έχει σκορ πολλά. Προφανώς το έχει όπως για το στάρι και μας το απέδειξε τώρα. Έκανε το 30 όλα. Ο Λεδημόπουλος στον Τίτο. Τώρα ο Παντόπουλος για 2 είναι άστοχος. Ριμπάλλον του Παντόπουλος, ηρεμεί την ομάδα τους λέει. Να ερεμίστε, να κατέβω σιγά σιγά. Θα πάρω και την επίθεση. Θα εστοχίσω κιόλας. Θα τα κάνω όλα με λίγα λόγια. Θα κάνω ένα αργό coast to coast. Είχε όλο τον δεξί διάδρομο ελεύθερο. Σου ήταν και στόχησε. Τώρα σου πια δύο από τον Μαρκόπουλο. Είναι άστοχος και επιθετικό rebound. Ο Παλαιοδημόπουλος. Τώρα καλή βήματα ο Παλαιοδημόπουλος. Έκλεψε τρίλο Μαρκόπουλος την μπάλα. Έδωσε την assist στον Παλαιοδημόπουλο. Αυτός είναι καλή βήματα και τώρα έχουμε time out και επιστροφή σε λίγο. Τι πάλι λέει για τους Σίμπα, το time out το καλέσανε οι Εσπεσβέλα, οι αμφιδέξιοι, οι οποίοι μπήκανε στο ημίχρονο προηγούμενοι με 3 και τώρα χάνουν με 2, όχι με 3 σημασία δηλαδή. Οι οποίοι βιάζονται όμως, ενώ έχουν το momentum λίγο πάνω τους. Για τους Σίμα είναι το 11, το 8, το 7, το 19 και το 15. Ενώ για τους αμφιδέξεις είναι το 23, το 13, το 10, το 8 και το 6. Ο Κεχρής είναι τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Παντόπουλο, ο οποίος αστοχεί. Τώρα ο Κυριακόπουλος πήρε το rebound. Με τον Παπαδόπουλο μπερδεύονται, τώρα περνάει ο Παπαδόπουλος πολύ ωραία τον Κεχρή. Βρίσκει πολύ ωραία τον Ορφανουδάκη. Ο Παπαδόπουλος στάρει για 3, είναι άστοχος. Φυσικό ριμπάλ το Ορφανουδάκης. Η ξαναδίνει στον Παπαδόπουλο, πάει ανάποδα από το σκριν. Μπαίνει με τον αριστερό διάδρομο, άριστο αστοχή. Στο αριστερό λέει πάλι για τους Σίμα, ο Βρομπιτσάρης βγαίνει και μπαίνει ο Παντόπουλος, ο οποίος υποδέχεται τώρα για την μπάλα Παντόπουλος, ο Ρφανουδάκης τώρα θα προστάρει τον Παλαιοδημόπουλο, τον αριστερό και θα εστοχίσει για το 34-30. Μαρκόπουλος με την μπάλα, το δεξίδι άνθρωπο, είναι άστοχος. Έχασε την ισορροπιά του, για αυτό αστόχησε. Ο Παντόπουλος είναι με την μπάλα. Ο Παλιεργίος, ο Παπαδόπουλο. Ξανά ο Παπαδόπουλος, τώρα για 2, είναι άστοχος. Πάλι, πολύ ωραίο, με το ένα χέρι. Το μάχο και έπρεπε να κάνει να τη σπάσει την μπασκέτα ο Κυριακόπουλος.
Έχουν τρέξει τώρα ένα σερί από 27-30 λέει στο 36-30 μπροστά η Σίμπα. Έχουν τρέξει ένα σερί 9-0. Ο Κεχρής μπαίνει μέσα. Μαρκόπουλος για 3. Είναι άστοχος. Το ριμπάουντ και ο Κεχρής, ο οποίος στο σι και σταματάει το σερί. 36-32 τώρα το σκορ. Ο Μαρκόπουλος. Παντουζάκης, μπαίνει μέσα, σούδια 2, 3 λέει ο Τις. Πάλι πιστεύω λίγο μέσα του Παγιωργίου, δεν είναι καλοκαιρικά. Πήρε τον ριμπάλ τον Μαρκόπουλος και έδωσε στον Κεχρή. Φόβασε την τρίπλα ο Κεχρής. Προστάρει ο Παλαιό Δημόπουλος, είναι άστοχος, ριμπάλ και ο Μαρκόπουλος. Και τώρα ο Παπαδόπουλος είναι με την μπάλα, δίνει στον όρφα του Φράγκη. Τι λέγει να προστάρει αυτός, γυρίζει με το δεξί αυτή τη φορά και στο χ. Πολύ ωραία παίζει, είτε με το αριστερό είτε με το δεξί που. Πολύ ωραίο καλάθι από τον όρφα του Φράγκη. Με 4 δικούς προσωπικούς πόντους, τώρα το σκορ είναι 38-32. Ο Κεχρής κερδίζει το φάουλ. Μιλά λέει ο ηγητής. Από τον Κυριακόπουλο είναι το φάουλ. Αλλαγές έχουμε τώρα. Ο Παλαιοδημόπουλος και ο Τίτος θα βγουν και θα μπει ο Αφουξελίδης με τον Λεκό Σκυντά. Ο Κεχρής θα σπάρει τώρα 2 ελεύθερες βολές. Τι λέω άνθρωπος στην πρώτη βολή ο Κεχρής. Είναι έστοχο στη δεύτερη, 38-33. Ο Παπαδόπουλος είναι τώρα με την μπάλα, γίνεται στον Κυριακόπουλο, φάουλ έκανε ο Παπαδόπουλος. Το πρώτο ομαδικό μόλις για τους αμφιδέξιους. Βρισκόμαστε το 4.45 πέρα από την λήξη του τρίτου δεκαλέτου. Θα πάρει σκριν ο Παγόπουλος, ο Κυριακόπουλος τώρα με την μπάλα. Ο Ρφολοζάκης θα στάρει τον Αφιξελίδη, έδωσε τελικά στον Παγόπουλο, αφού τώρα για τρεις και αστόχησε. Ο Κεχρής παίρνει πάσα, κερδίζει τον φάουλ. Από τον Ερβαδόπουλο και στο δύο ελεύθερες βολές. Πες και σπέρα. Πέρασα μπροστά μας ο Χατζη Ιωσήφ. Απέτσι από την κάμερα να το πούμε. Και τι να κάνουμε το λέμε. Αντιστοίχησε τέτοια αλλαγή. Τηλεάστοχο στη δεύτερη γραμμή. Ο Κεχρής και τώρα ο Κυριακόπουλος τρέχει. Μπαίνει στον κινητό διάδρομο. Αστοχή. Ριμπάουντ πήρε ο Παπαδόπουλος. Ποιος μπαίνει μέσα. Αστοχής όπως αυτός. Πάλι για τις αφιδέξεις, αλλαγή έχουμε τώρα. Ο Χατζη Ιωσήφ μπήκε στη θέση του Παπαγεωργίου. Μαρκόπουλος, τι πήγε να βάλει εδώ. Πολύ καλό συμβολέο ο Μαρκόπουλος, θα βοηθεί. Τα ποσοστά του είναι άψογα. Μόνο μία δεν έχει χάσει σήμερα.
Ηλιάζα από αυτή τη δεύτερη βολή. 30-36. Τώρα η αυτή δεν ξύλα αυτή που έχουν τρέξει ένα σερί για να φτάσουν στους δύο πόντους. Είχαν φτάσει στον πιο λεγιά και τώρα είναι δύο πίσω. Χατζή ο Σι, Φαστο Σι, Ριπάου, τον Κοπέλο Παπαδόπουλο και τον Άντε Κρίς. Πρώτος διαβόλος του Παπαδόπουλος, ο οποίος ευστοχή και ισοφαρίζει. Γιατί κρατά αυτό όλα και τώρα έχουμε αλλαγιαστεί πρώτα αιμάτα από τους Σίμα και τους τροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τα αιμάτ, έκλεψε ο Μαρκόπουλος και τώρα τρέχει στον εφηδιασμό. Μπελέει στον μισή διάδρομο και έστωση για το 40-38. Η Χήμα είναι μέσα το 20, το 19, το 15, το 4 και το 11, ενώ η Οπτιδέξη είναι το 6, το 8, όχι το 8 δεν είναι, τι λέει το 6, το 5, το 99, το 23 και το 10. Μόλις Φανουδάκης, στους Στάρια 2, τώρα είναι άστοχος, η μπάλα βγήκε έξω. Οπότε κάτω σύλλα και πάλι για τους αμφιδέξιους. Ο Αφουξελίδης δίνει στον Κουσκουνά. Αυτό δίνει το σύστημα. Μαρκόπουλος φέρει την μπάλα στον Αφουξελίδη, Πανόπουλος. Πολύ ωραία. Δεν θα κάνω σε καλή ο Αφουξελίδης. Πανόπουλος είναι τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Φανουδάκη. Παδόπουλος, Κουστάρια 3, είναι άστοχος, λοιπόν πήρα ο Φυξελίδης. Παδόπουλος, είναι μόνος του, είναι άστοχος, ριμπάλ σιόκ. Ο Χατζιωσής, πήρα τον πόλης δεύτερο φάουλ των αμφιδέξιων σε περίπου 8 λεπτά. Κυλήσει ο Παδόπουλος, τώρα ο Παδόπουλος κλείνεται, όχι ο Παδόπουλος, Κυριακόπουλος. Κουτάρια 2 και στο Χι. Χαράζα όλα τώρα από μια ωραία ενέργεια του Κυριακόπουλου. Πόσο σκυλάς, είναι το σύστημα, ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα, ο Πανόπουλος τώρα. Ο Πανόπουλος έκλεισε για το έξω εκκληδιασμό και στο ΣΥ. 42-40. Δεν είναι το σύστημα τώρα και χρήσης. Θα περάσει από το σκριν του Αποστολίδη. Πάλα από τον Κυριακόπουλο πήρε ο Γεχρής και στώρ δύο ελεύθερες βολές. Τα 4 σελίδα μην είναι σπίτι του εργαλέτου. Τώρα κλείνεται, δεν ήθελε ο Μαρκόπουλο, κουστάρει για 3 αυτός. Είναι άστοχος. Έχει το φάουλ, έκανε ο Αφουξελίδης από την εκδίκωση. Yeah.
σε ένα φάουλ, βγαίνει και μπαίνει ο Παλαιοδημόπουλος. Δεν το κάνανε ποτέ. Ο Κεχρής προσφέρε πολύ μακριά για τρεις. Είναι άστοχος. Και αυτή είναι λοιπόν η λήξη. Αυτή είναι η λήξη λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκινάει τώρα το έκτο δεκάλεπτο. Επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το έκτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ναι, έπεσε ο διαιτητής πάνω. Ζορμπάς είναι άστοχος. Πάλι ένα στοχή στο φόλο ο Κυριακόπουλος. Η αμφιδέξη είναι μέσα το 6, τη σκυπάλα το 10, το 5, το 8 και το 0. Ενώ η προγραμμιλόπιση λέει το 4-3. Πάμε το κάλλιο, ο Παρακόπουλος τώρα. Πολύ ωραία, περνάει τον αντίπαλό του. Κάνει έργο, ρυπάλ, πήρε ο Κανελόπουλος. 5 δευτερόλεπτα βέλνε. Του διατρής τώρα από τον Μαρκόπουλο είναι άστοχος και πάλι η επίθεση όπως είναι για τους αμφιδέξιους. Όταν σταματήσουν την επίθεσή τους θα σας πω και την πρώτα του Λεσίμα. Του διαδύο τώρα από τον Κανελόπουλο είναι άστοχος και πάλι θετικό rebound. Και εδώ όλο το 10ο λεπτό τώρα έχουν χαλάσει σε επίθεσή τους οι αμφιδέξιοι. Παραλίγο το πλαίσιο, τώρα μπαίνει ένα δευτερόλεπτο. Πολύ καλή λοιπόν η άμυνα από τους Σίμα. Μπορεί να χάνανε όλα τα αμυντικά rebound, αλλά καταφέρουν να αμυντευτούν και καλά αυτοί. Η Σίμα η οποία είναι μέσα το 13, το 19, το 11, το 20 και το 4. Διαγόπουλος ποστάρει, κερδίζει το φάουλ από τον Κανελόπουλο. Κατερίνα, θα τα πούμε δίπλα. Είναι έστωχα στην πρώτη βολή ο Κυριακόπουλος. Είναι έστωχος και στην δεύτερη βολή, 48-41. Στον Κανελόπουλο, ο οποίος μας τόσισε, ριμπάλ τον Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος είναι άστοχος. Και τώρα ο Κοσκυνάς κορδεύεται λίγο με τον Ροδανόπουλο. Μαρκόπουλος μπαίνει μέσα και δείχνει το φάουλ, μετράει και το καλάθι. Το φάουλ το έκανε νομίζω ο Κυριακόπουλος. Ως τώρα είναι μια συμπληρωματική βολή ο Μαρκόπουλος. Είναι έστωχος στη βολή, 48-44 το σκορ. Παγόπουλος είναι με την μπάλα. Πάρει για τρεις. Είναι έστωχος. 51-44. Παρκόπουλος. Πολύ ωραίο το κόψο από τον Παλαιοδημόπουλο. Τους καταλάβανε όμως. Ο Παγόπουλος φώναζε, έχω φύγει, είμαι έτοιμος να γράψω άλλο ένα καλάθι. Το χατζί ο Σιφ μπαίνει μέσα, είναι άστοχος.
κόλλησε το lay-up, την μπάλα μάλλον στο lay-up του Χατζηρασίδη, αφού είχε μπορούσε να τελειώσει ήδη στη φάση. Ο Μαρκόπουλος τώρα 3-3, ελεά, στόχος, πέρα ριμπάλ του φιλικό Παλαιοδημόπουλος, το στόχο τώρα 3-3, όχι δεν σουτάρει. Θα δώσει τον Μαρκόπουλο, θα περάσει προσωπικό τον αντίπαλο, δεν θα τελειώσει όμως εύκολα, καθώς τελέσει αριστερό. Ο Παπαδόπουλος, όπως ξέρω, θα τελειώσει τον Κοσκυλά, θα τον περάσει άνετα. Καλάθι και φάουλ. 55-44. Τον πέρασε στο Μοντιβέρε, τον Κοσκυλά, τον έκανε ό,τι ήθελε εδώ πέρα στην επίθεση. Και τώρα έχουμε time out και επιστροφή σε λίγο. Στάρει με ελεύθερη βολή ο Παπαδόπουλος για το σύν 13 πάει. Και λέει έστω στην βολή. 56-43 για τους αμφιδέξους είναι το 23, το 99, το 10, το 6 και το 0, ενώ για τους σήμα είναι το 7, το 11, το 8, το 19 και το 13. Σου διατρίσα από το Κοσκυλά, από το Κανελόπουλο, είναι άστοχος. Ντορμπάς, το κυφάλα. Κυριακόπουλος για 3, είναι άστοχος. Η μπάλα, τον μπάλα μόνο το πρώτο άστοχος Ελίδης. 55-44 είναι το σκορ και όχι 56-43 που σας είπα πριν, έγινε λάθος. Και Χρύς κερδίζει το φάουλ και θα σουτάρει δύο ελεύθερες βολές. Είναι άστοχο στην πρώτη βολή. Τελικά το σκορ είναι 56-44 και 55-44. Και παραμένει έτσι 56-44. Ο Παπαδόπουλος σε μια ακόμα ενέργεια, όχι. Τελικά το Ζορμπάς είναι με την μπάλα. Δύο πάνω του ταυλό. Δεν έχεις τι να κάνουμε, δεν είναι υποπίεση. Προφανώς δεν σου τάρει και όλα, δεν έχεις συλληφθήσει. Ο Βουξελίδης για 3. Είναι έστοχος. 56-47. Μείωσε ο Βουξελίδης στους 9 πόντους. 5 λεπτά μπέλε για την λήξη. Ο Παπαδόπουλος για 3. Έχει αρχίσει και τα στάζει τώρα ο Παπαδόπουλος. Η νέα μεταγραφή των αμφιδέξιων, των συγγνώμη, των λυκή μαζί, των συγγνώμη. Τώρα έγινε φάουλ, βήματα. Όχι. Ναι, ναι Κατερίνα, ναι. Ο Αδόπουλος, ένα κρεσέντο, καινούριο. Είναι άνθρωπος να κάνεις το φάουλ. Κατερίνα! Εδώ είναι. Φέρ' το. Το σάκο. Καλά. Είναι κοντά, κατάρα, πρώτο ταετία στο βίντεο. Αλλά δεν θα το φάει εγώ. Είναι εύστοχος ο Γουμαδόπουλος, 61-47. Ο Τίτος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Και Χρύς. Καλά το κεφάλι τώρα από τον Κεχρή. 61-49. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Κεχρή που σήμερα δεν τα πάει καλά με τις βολές. Έχει τσακωθεί με τα 4,5 μέτρα. Έλεγε δεν το φάλα αυτό το Ρομιτσάρι. Φιλάσσε σε κόμμα διαφορά στη βολή, πήρε ο Παλαιδόπουλος στο rebound, πήρε ο Ξενίδης, νέο goal foul, 61-51. Time out.
Κατερίνα, 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 time out of humor. Φιλά στο Κωστιβολή, ο Παπαγεωργίου πήρε το rebound. Time out αυτή. Το ζητήσαμε, εντάξει. Αρκετό. Εντάξει, δεν μετάλλεψε σε μένα. Παπαδόπουλος, με την μπάλα, κλέπε παντού. Παπαγεωργίου, αστοχή. Η μπάλα έλεγε πάλι για τους οπτιδέξιους. Και τώρα λοιπόν έχουμε το time out για τους χήμα για να πάρουν κάποιες αλλάσεις και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ο Κεχρίδης θα πάρει την μπάλα εδώ στο κέντρο και τώρα θα ξεκινήσει το χρονόμετρο να κυλάει. Για τους... λέει καλέ ο Ζορμπάς τώρα. Όχι, το φάουλ το έκανε ο Παλαγόπουλος. Για τους χήμα είναι το 8, το 20, το 19, το 99 και το 13. Θέλω για τους... Θέλω για τους Amphidexel, το 99, το 13, το 6, το 8 και το 23. Τίποτα έκανε τώρα ο Αφιξελίδης. Δεν ξέρω από την πεντάδα των Amphidexel, 8, 13, 23, 6 και 99. Φάουλ τώρα κέρδισε ο Παλαγόπουλος. Όλα ακυρώθηκε, καθώς ο παίκτης παραδέχτηκε ότι δεν έκανε φάουλ. Τώρα ο Μαρκόπουλος έκλεψε. Και 61-53 τώρα το σκορ. 3 λεπτά πέλε για την νίκη στο Αγώνα. Ο Παλαγόπουλος υποτικά παραδέχτηκε ότι δεν έκανε φάουλ ο αντίπαλός του. Εντάξει, είναι ένα φάουλ που αν μετρούσε σαν φάουλ, θα σας έστελνε στις βολές. Και εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο αυτό. Τώρα όπως ο Μαρκόπουλος έκανε φάουλ στον Παπαδόπουλο και στις δύο ελεύθερες βολές. Το παραδέχτηκε ο Παπαδόπουλος ότι δεν έκανε φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Τελειάζει προς την πρώτη βολή ο Παπαδόπουλος. Τηλεύστοχο στη δεύτερη, 62-53. Ο Κεχρής κατεβάζει. Τι θα κάνει. Δίνει στον Τίτο. Παλαιοδημόπουλος για τρεις, κάνει airball. Η μπάλα έλεγε πάλι για τους Σίμα. Παπαγόπουλος είναι offside και στο σύνδιο το 64-53 βρέθηκε offside. Δεν καλυπτόταν από κανένα, λέ. Πολλοί άλλοι σπαλδέλ έδωσε κάτι. Πολλοί άλλοι κύλησε τώρα από το λέει Άφου Ξενίδη που έστω εσύ. Πάλι υπεύθυνος του Λεσταρα Αρλίνα περνάει μπροστά μας, πως ενοχλεί, για κάνω διαφορά. Πολλοί άλλοι κύλησε όπως είπαμε για πριν του Άφου Ξενίδη που μπήρε στους 9 και πάλι. Ο Παλαγόπουλος, Παντόπουλος του συγγνώμη. Στο C για το 66-55 και τώρα έχουμε time out και επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out, ο Παλόπουλος, ο Καρελόπουλος θέλει συγγνώμη, αστόχησε το lay-up. Η μπάλα μας κατέληξε και πάλι στους αντιδέξιους.
Βασελίδης, κέρδισε το φόρτι, φέρνει δύο ελεύθερες βολές. Για τους σήμα έλεγε το 99, το 20, το 13, το 8 και το 19. Ενώ για τους αμφιδέξους 99, 23, 8, 6 και 0. Έστωχος στην πρώτη βολή ο Αφιξενίδης. Στη δεύτερη ο Κεχρής πήρε το αθλητικό rebound και έστωσε και μειώνει τους 8. 1 και 20 μένει για τη λήξη. Ο Φραγκόπουλος πήγε να κάνει κάτι θεαματικό, δεν κατάφερε. Μένει ένα λεπτό τώρα για τη λήξη του αγώνα για να δούμε τι έχουν να κάνουν οι αμφιδέξοι. Ο Κανελόπουλος είναι με την μπάλα. Μαρκόπουλος, Παλαιοδημόπουλος, πολύ ωραίο για τον Αφιξενίδη. Βήματα έκανε τώρα ο Αφιξενίδης. Το Παδόπουλος για τα τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία στον Εφραγόπουλο, ο οποίος θα σωσεί τώρα ο Αφιξενίδης. Λύνεται, δίνει στον Καμελόπουλο και Χρύς, μπαίνει μέσα. Αστοχή στο lay-up, ο Αφιξενίδης πήρε το rebound. Καμελόπουλος για τρεις, είναι άστοχος. Αυτό είναι λοιπόν το τέλος του αγώνα. Αυτό λοιπόν το τέλος του αγώνα, 66-58, κερδίσανε οι σήμα τους αμφιδέξιους. Αυτά από εμάς, καλό σας βράδυ.